Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν θα ξεκινήσω και εγώ από την τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Υπουργός με αριθμό 276, μια και την επικαλεστήκατε κύριε Υπουργέ, αφορά τα Σέγγεν. Πρέπει να σας πω ότι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην σας ψηφίσουμε την τροπολογία, διότι και τι ίσως υπάρχει επίγον δεν υπάρχει απρόβλεπτο, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω και για το εξής, όχι απλώς για την κοινοβουλευτική τάξη, αλλά για την απλή νομιμότητα. Όταν φέρνετε διατάξεις οι οποίες παραβαίνουν περιβαλλοντικές διατάξεις, από τις οποίες ζητάτε την εξαίρεση, στοιχειώδες κοινοβουλευτικό καθήκον είναι να υπάρχει υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος. Εδώ δεν βλέπω υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος, βλέπω τη φαρδιά πλατιά και νομιμοποιούσα τα πάντα υπογραφή του κυρίου Ευκλήδη Τσακαλώτου. Έρχομαι τώρα στα θέματα, για το μεταναστευτικό θα μιλήσω μετά. Έρχομαι στα θέματα του υποκρίσιν νομοθετήματος, το οποίο η Νέα Δημοκρατία υπερψηφίζει. Για το νομοθέτημα νομίζω ότι τοποθετήθηκε με απόλυτη επάρκεια και θα δευτερολογήσει και όλο ο επιμελής εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Εγώ απλώς θέλω να κάνω μια-δύο παρατηρήσεις σε όσα είπε ο κύριος Χουλιαράκης εδώ ο προηγουμένος. Κύριε Χουλιαράκη, καταρχήν παρουσιάσατε μια πολύ καλή εικόνα για την πρόοδο της διαπραγμάτευσης. Μας είπατε μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, ότι η ουσία είναι ότι απομένει μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο βέβαια φαντάζομαι και εσείς συνομολογείτε, έχει πολύ μεγάλες αποκλίσεις από αυτά τα οποία εσείς πιστεύετε. Άλλωστε έχει το θέμα καταλήξει. Θέλω απλώς να σας πω, πέραν των ευχών μου να καταλήξει γρήγορα, όχι βέβαια επί τη βάση της πρότασής σας για το ασφαλιστικό και το φορολογικό, γιατί η δική σας πρόταση για μας για το ασφαλιστικό και το φορολογικό είναι απαράδεκτες προτάσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι έχει κάνει δηλώσεις σήμερα ο κύριος Ντάισενμπλουμ, μπορεί να τις βρείτε στο διαδίκτυο, με τις οποίες δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία σας και διατυπώνει σαφώς ότι έχει κάνει πάρα πολύ μικρή πρόοδο στο θέμα των μεταρρυθμίσεων. Στο δε ευρύτερο θέμα της ελληνικής οικονομίας θα ήθελα να σας πω δύο τινά. Πρώτον, ότι στον προϋπολογισμό, ο οποίος μάλιστα δεν ψηφίστηκε τον προηγούμενο χρόνο, η δική σας πρόβλεψη δεν εμπεριέχει στοιχεία ύφεσης. Αντιθέτως, η ελληνική οικονομία κινήθηκε με ύφεση το 2015, αυτό το ομολογείτε και εσείς τώρα. Και μάλιστα πιθανότατα το ποσοστό το οποίο δίνετε εσείς, το 0,3% είναι ανακριβές, έστω και αν δεν δεχθούμε την πολύ πιο επιθετική τοποθέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περί απόκλησης 2%, περί ύφεσης 2%. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει δεκτή μέχρι τέλους ως έχει. Ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει όμως, ξέρω τι θα μου πείτε, εντάξει, φαντάζεστε ότι αυτό που μου λέτε σότο βότσε και με ευγένεια είναι προβλέψιμο. Σας λέω όμως ότι ούτως ή άλλως πετύχατε να επιστρέψετε την ελληνική οικονομία σε ύφεση. Και αυτό δεν έχει καμία σημασία πώς προκύπτει μέσα από στατιστικά μεγέθη, παρότι τα συνομολογούμε όλοι, έχει πάρα πολύ να κάνει με τον τρόπο που ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη ζωή του. Έρχομαι τώρα σε κάτι που για μένα έχει τεράστια σημασία, θέλετε εξ επαγγέλματος, είμαι νομικός, αλλά νομίζω στους περισσότερους συναδέλφους, για την ευπρέπεια του Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, θέλετε να μας πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, πώς νομοθετείτε. Πώς νομοθετείτε, με ποια σοβαρότητα νομοθετείτε. Διότι όταν μας έρχεται τροπολογία στο σχέδιο νόμου που αφορά το νόμο 368 του 2016, ο οποίος ψηφίστηκε προλίγων ημερών και έχει να κάνει με σωρία αλλαγών μέσα στο νομοθέτημα και με διόρθωση φασφαλμάτων, αυτό στην καλύτερη περίπτωση δηλώνει για σας πλήρη αδιαφορία για το νομοθετικό έργο και την ποιότητά του, σε άλλη δε περίπτωση πλήρη περιφρόνηση προς εθνική αντιπροσωπεία. Για να το πω απλά, αυτά τα οποία γίνονται από την κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι σοβαρά. Ψηφίζει νομοθετήματα με διαδικασίες επίγοντος, κατεπίγοντος, στα μεσάνυχτα, σε ημέρες που αλλάζουν για να βολεύει το πρόγραμμα του κυρίου Πρωθυπουργού και να έρθει να απευθυνθεί με τον δικό του τρόπο και εκτός νομοθετήματος στην εθνική αντιπροσωπεία. Και τα κείμενα τα οποία φέρνει βρίθουν λαθών, βρίθουν παραλήψεων, βρίθουν νομοτεχνικών ατελειών και τρεις μέρες μετά έχει την κυβέρνηση με σωρία αλλαγών και μεταβάλλει τους νόμους που η ίδια προλίγου είχε εισηγηθεί. Και αυτό πρέπει να το τοποθετήσουμε μαζί με ένα γεγονός το οποίο είναι πρωτοφανές. Η παρούσα κυβέρνηση έχει ψηφίσει τις περισσότερες τροπολογίες μέχρι σήμερα από όσες έχει ψηφίσει στον ίδιο χρόνο οποιαδήποτε κυβέρνηση πιθανότατα μεταπολιτευτικά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η δική μας έρευνα έχει σταματήσει γύρω στο 1985. Θα το ψάξουμε όμως μέχρι το 1974, έτσι για να είστε σίγουροι. Δεν είναι τρόπος αυτός που νομοθετείτε.
περιφρονείται την εθνική αντιπροσωπεία και περιφρονώντας την εθνική αντιπροσωπεία στην πραγματικότητα περιφρονείται την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, διότι αυτή εκφράζεται σε αυτή την αίθουσα. Και εκτός των άλλων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση προκαλεί και τον ελληνικό λαό. Έχουμε στην Ελλάδα ανεργία της τάξης του 24,6% κατά τον επίσημο δείκτη. Χθες η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε μια ανακοίνωση. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένο πρόσωπο, διότι ποτέ δεν το κάνω στο πλαίσιο των καθηκόντων μου και στην εθνική αντιπροσωπεία. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Καταθέτω όμως την εφημερίδα της κυβερνήσεως για τον νέο ειδικό σύμβουλο προσληφθέντα στην υπηρεσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Και σας ερωτώ, η αντίληψη ενός ανθρώπου για τη ζωή είναι απολύτως ελεύθερη. Αλλά όταν κάποιος έχει γράψει ένα έργο τέχνης που αν δεν είχε ανθρώπινα θύματα θα ήταν ένα αριστούργημα, τα σημεία σύμβολα που επέλεξαν οι δράστες, όποιοι καν είναι, δίνουν πολιτικό συμβολισμό στο χτύπημα της 10ης Σεπτέμβρη και ας μην άφησαν προκήρυξη. Οι δίδυμοι πύργοι, Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, Χρηματιστηριακού Κεφαλαίου, το Πεντάγωνο, Εργαστήριο του Μιλταρισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, Στρατηγείο της Υπεριαλιστικής Πολιτικής, ο Λευκός Οίκος ως πρόθεση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι μια σοβαρή κυβέρνηση. Για να ξέρω δηλαδή. Είναι δυνατόν οποιοδήποτε άνθρωπος εξέφρασε και δικαίωμά του να εκφράζει ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει, αυτές τις απόψεις να διορίζεται με φύλο εφημερίδος κυβερνήσεως στην υπηρεσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και να θεωρεί ο κύριος Πρωθυπουργός της Ελλάδος θα τον πάρει οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση στα σοβαρά μετά από αυτά? Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα τις στιγμές που σήμερα ζούμε? Έτσι θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσουμε την κρίση? Και αυτό το νόημα δίνεται στις στρατιές των ανέργων έξω από αυτή την αίθουσα? Ότι απαραίτητα στοιχεία πρόσληψης και επιτυχία στη ζωή, γιατί φαντάζομαι να υπηρετήσεις τον ύπατο πολιτικό θεσμό, όχι πολιτιακό θεσμό της χώρας, κρίνεται ως επιτυχία στη ζωή, ως τουλάχιστον εμείς σε αυτή την αίθουσα την προσλαμβάνουμε. Λοιπόν, στοιχείο επιτυχίας είναι η κατάθεση αυτών των απόψεων στο διαδίκτυο και στη ζωή? Αυτά δεν είναι σοβαρά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και σας το λέω με κάθε επίοικια. Έρχομαι στην τοποθέτηση του κυρίου Μπαλτά προηγουμένως. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και ο κύριος Υπουργός Πολιτισμού. Καταθέτω εδώ μια ερώτηση, την οποία του κυρίου Βενιζέλου και την απάντηση την οποία έδωσε τότε ο Υπουργός Πολιτισμού. Αναφέρεται η ερώτηση και η απάντηση τότε στον κύριο Λούκο. Στο κείμενο της απάντησης διαβεβαιώνει τότε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των προσώπων, το παρελθόν ήταν προβληματικό και διότι ο Υπουργός δεν μπορεί να καθορίσει καλλιτεχνική πορεία ενός κρατικού ατόμου προημοδοτώντας την επιλογή του και ότι η πολιτική ηγεσία μελετά αντικειμενικούς τρόπους ορισμού των επικεφαλής δημοσίων πολιτιστικών οργανισμών. Αυτό έκανε σήμερα εδώ και εγώ δεν το κατάλαβα. Ή επελέγει κάποια και εισηγήθηκε στο εθνική αντιπροσωπεία κάποιο τρόπο αντικειμενικής επιλογής καλλιτεχνικών διευθυντών, ή επέλεξε η κυβέρνηση με όποια δικά της κριτήρια και μας φόρτωσε μία επιπλέον θέση και μία επιπλέον μισθοδοσία για να ικανοποιήσει την δική της αντίληψη, για να καταλάβω δηλαδή τι γίνεται επιτέλους σε αυτή την αίθουσα. Ποιο μήνυμα εκπέμπει αυτή η κυβέρνηση? Καταθέτω την ερώτηση και την απάντηση. Καταλήγω στο μεταναστευτικό. Παύλα προσφυγικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω ακούσει πάρα πολλά σαν αυτά που είπε ο τωρινός, ο παρευρισκόμενος στην αίθουσα υπουργός, ο κύριος Κουρουπλής. Εγώ αυτό που έχω να σας πω, η άποψή μου είναι ότι η κατάσταση στη χώρα είναι παντελώς απαράδεκτη. Και δεν τιμά την ελληνική δημοκρατία και δεν τιμά και την κυβέρνηση. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι άνθρωποι χωρίς καμία βοήθεια να περιφέρονται μέσα στη χώρα, μικρά παιδιά να περιφέρονται στις πλατείες της Αθήνας και να μην υπάρχει συγκροτημένος κρατικός φορέας ο οποίος να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας είχαμε προειδοποιήσει και εγώ προσωπικά για τα τεράστια σφάλματα που κάνετε από τη μη φύλαξη των συνόρων. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε, θα συζητηθεί αύριο στην σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, σας την έχουμε καταθέσει, να σας την επανακαταθέσουμε, να σας πούμε πώς γίνεται. Αλλά εδώ υφίσταται μια άλλη τάξη ζήτημα. Ή οσδήποτε βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής δημοκρατίας, έστω και ο παρανόμος εισελθής, έχει δικαιώματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα όποια δικαιώματα του αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους της πατρίδας. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι δεν απολαμβάνουν ουδήποτε δικαιώματος. Τροφοδοτούνται και επιζούν
είτε χάρη στη φιλανθρωπία των όποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων, είτε υποστηριζόμενοι από οποιαδήποτε δομή και με οδήποτε τρόπο. Αυτά που λέω, κύριε Υπουργέ, είναι πιθανότατα αυτά που ακούτε. Εκτός αν δεν εμπιστεύεστε την ακοή σας, αλλά τότε να σας το ξαναπώ. Έχουμε υποχρέωση ως κράτος να έχουμε ένα σοβαρό σύστημα αντιμετώπισης αυτών των ανθρώπων, που σημαίνει τροφής, περίθαλψης και εξασφάλισης αυτών των παιδιών. Δεν μπορούν να γυρνάνε χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα, δεξιά και αριστερά, χωρίς κανείς να τα περιθάλπει. Άλλα άρρωστα, άλλα χωρίς γάλα, άλλα χωρίς φαγητό, και να υπαρεφανευόμεθα για τον φιλανθρωπισμό των Ελλήνων. Το ελληνικό κράτος πού είναι? Πού βρίσκεται το ελληνικό κράτος? Εμένα μου προκύπτει σαφώς από τη θητεία μου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα σας πρότεινα, κύριε Υπουργέ, να σταματήσετε να με ρωτάτε τι λέω, γιατί ακούτε. Αλλιώς δεν θα ρωτάγατε τι λέω. Λοιπόν, στη θητεία μου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γνωρίζω ότι ο ελληνικός στρατός, εάν θυμάμαι καλά τον αριθμό, έχει περίπου 172-173 μαγειρία εκστρατείας. Υπάρχει κάποιο από αυτά στην Ιδωμένη? Και δεν το γνωρίζω. Η εικόνα στην πλατεία Βικτωρίας, όπου ο Ερυθρός Σταυρός, οι διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, άλλες εξ αγαθού, άλλες εξ πονηρού, αυτό είναι άλλο θέμα, είναι, υποτίθεται, η μέρημνα του κράτους τιμά την πατρίδα μας? Για να καταλάβω δηλαδή πώς αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή την υποχρέωσή μας ως συγκροτημένη και συνταγματικά κατοχυρωμένη πολιτεία. Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά. Και πρέπει η κυβέρνηση να αφήσει τους εύκολους ανθρωπισμούς και να κάνει το συνταγματικό της καθήκον. Να φροντίσει για αυτούς τους ανθρώπους με τον τρόπο που μια σοβαρή και οργανωμένη πολιτεία θα φρόντιζε για αυτούς τους ανθρώπους. Και επειδή φαίνεται η κυβέρνηση να μην γνωρίζει, σας λέω ότι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υπήρχε ένας ολόκληρος σχεδιασμός κάτω από το όνομα Ιόνι για αριθμούς μέχρι 100.000. Με templates για το πώς θα ζητηθεί και από πού βοήθεια, από άλλα κράτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Επίτροπο Πολιτικής Προστασίας. Η παρουσίαση αυτή είχε γίνει, αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Πρόεδρε, να μου δώσετε ένα λεπτό. Η παρουσίαση αυτή είχε γίνει δημοσίως και τότε είχαν γίνει και επαφές με την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, τότε Επίτροπο Αρμόδια για την Πολιτική Προστασία, για να έχουμε και έναν αρχικό συντονισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πέραν από τα θέματα φύλαξης των συνόρων, που είναι απολύτως απαραίτητα και μπορώ να επανέλθω, πέραν από τα θέματα που αφορούν το άσυλο και την ενίσχυση της υπηρεσίας, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αγνοείται ενώ κίνδυνε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υπηρεσία πρώτης υποδοχής, την οποία αγνοείται ενώ εμφανίζεται ότι κίνδυνε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σας λέω, σοβαρευτείτε και νοιαστείτε για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στα σύνορα αυτής της χώρας. Αυτά που κάνετε δεν είναι καθόλου σοβαρά και δεν τιμούν την πατρίδα μας. Καταστρέφουν τον ελληνικό τουρισμό, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία αυτών των ανθρώπων και δεν τιμούν την πατρίδα μας. Και πράγματι, εάν σοβαρευτείτε και εφόσον θέλετε τη βοήθειά μας, είμαστε εδώ πάντοτε να βοηθήσουμε. Είτε με τη συμβουλή μας, είτε και πιο έμπρακτα αν το θέλετε. Αλλά κυρίως και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης και ιδίως της κυβέρνησης, παρακαλώ, σοβαρευτείτε.